Αυξάνεται καθημερινά η μετανάστευση προς τη Γερμανία. Ήδη χιλιάδες νέοι και νέε από όλη την Ελλάδα πήραν το δρόμο της ξενιτιάς, ενώ πολλοί ακόμα ζουν σήμερα με το δίλημα να μείνουν ή να φύγουν. Σε αυτά τα χάλια που φτάσαμε, αναγκαστικά πρέπει να φύγουμε. Δεν υπάρχουν δουλειέ, οπότε πρέπει να βρούμε λύση. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα, αν και πολλοί δεν ξέρουμε γερμανικά. Άρα αναγκαζόμαστε να βρούμε κάτι εδώ πέρα. Σε κάτι που δεν έχουμε σπουδάσει, να το πω έτσι. Έχω τελειώσει παιδαγωγικά και δεν μπορώ να βρω κάτι. Ο τόπο μα έχει γεμίσει να δουλεύουν οι ξένοι και εμεί να μην δουλεύουμε στον τόπο μα. Και καθόμαστε άνεργοι. Και εγώ για δουλειά ψάχνω, μα άμα δω και από εδώ πάρω τη γυναίκα μου και το παιδί μου και θα φύγουμε έξω τι θα κάνουμε. Συγκεκριμένα το 2013 πάνω από 18.000 Έλληνε έφυγαν για τη Γερμανία προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές από την δεκαετία του 1990. Αυτό και μόνο ότι είναι τραγικό, παιδιά. Τι να πει κανεί. Ε, ότι υπάρχει εξαγωγή ικανών ανθρώπων στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ. Είναι από μόνο τραγικό, δεν θέλει σχολιασμό. Αν πιστεύει ότι είναι αυτή η καλύτερη επιλογή, γιατί να μην το κάνει. Εγώ προσωπικά είχα την ευκαιρία να φύγω, δεν έφυγα, γιατί απλά αγαπάω την Ελλάδα, δεν, δεν μπορούσα να φύγω. Και πιστεύω ότι ένα ακόμα λόγο είναι ότι μπορώ ακόμα να ζήσω εδώ. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να ζήσω, θα αναγκάσω και εγώ να φύγω. Από την καταμέτρηση τη γερμανική εποπτεία για τη μετανάστευση, προκύπτει ότι το 2013 συνολικά μετανάστευσαν στη Γερμανία 419.900 άτομα, ανεβάζοντα το συνολικό αριθμό των μεταναστών σε 7,6 εκατομμύρια. Αριθμό που αντιπροσωπεύει σήμερα το 8,8% του συνολικού πληθυσμού της Γερμανίας.